Χαίρετε λοιπόν, σήμερα μαζί μας η φίλη Χριστίνα από τα βουνά, τα άγρια βουνά. Και λέω άγρια βουνά γιατί ρωτάει ο κόσμος τι κάνει λέει στα βουνά η Χριστίνα. Θα πρέπει να μας κάνεις ένα βίντεο πάνω σε αυτό. Ρωτάνε. Κοίτα, προς το παρόν κάνω διακοπές. Θες βίντεο, γι' αυτό. Οκ, εντάξει. Εντάξει, εσύ κάνεις διακοπές, κάποιοι άλλοι όμως δεν πήγαν εκεί για διακοπές. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν κάνουν διακοπές οι υπόλοιποι. Προετοιμάζονται για όλα αυτά που έπονται το επόμενο διάστημα. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα Χριστίνα. Έχουμε καλησπέρα ένα... Μάρια, καλησπέρα και στους φίλους μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μόλις εχθές αναδείχθηκε από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, όπου σύμφωνα με το άρθρο έχει υπογράψει ο Ρώσος Πρόεδρος ένα διάταγμα, βάσει του οποίου πολίτες σχεδόν από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ζουν κάτω από έναν συνεχή πόλεμο από το ίδιο τους το κράτος όσον αφορά τις ηθικές τους αξίες και αρχές, θα έχουν δικαίωμα, κάνει ένα κάλεσμα λοιπόν σε όλους αυτούς, να πάνε όλοι στη Ρωσία, η οποία θα τους δεχθεί για αυτόν ακριβώς το λόγο. Θες να μας διαβάσεις ακριβώς την είδηση? Ναι, Μάρη, θα διαβάσω ακριβώς την είδηση. Τώρα, όσον αφορά τις χώρες, η αλήθεια είναι, να διορθώσω λιγάκι, δεν έχει επιβεβαιώσει ποιες χώρες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Θα τις ανακοινώσουν προσεχώς. Τώρα, αυτό που θέλει ουσιαστικά να κάνει η Ρωσία είναι να προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την παγκοσμιοποίηση και από όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν οι ξένοι ηγέτες σε όλον τον κόσμο. Για πολύ συγκεκριμένο λόγο δηλαδή γίνεται αυτό, δεν γίνεται γενικά και αόριστα. Όσοι θέλουν να ξεφύγουν από τον κυκαιώνα των παγκοσμιοποιητών και του νεοφιλελευθερισμού, αυτές είναι οι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται, μπορούν να καταφύγουν στη Ρωσία. Μία χώρα την ξέρουμε σίγουρα, Χριστίνα. Προτού καν την αναφέρουν. Η μία χώρα είναι η Ιταλία. Είχε προσφύγει κάποια Ιταλίδα φοιτήτρια στις αρχές του έτους. Είχε κάνει κάποιο αίτημα. Το είδε ο Ρώσος Πρόεδρος, το εξέτασε και από εκεί και πέρα ουσιαστικά πάρθηκε η απόφαση να προχωρήσουν και να το επεκτείνουν αυτό και σε άλλες χώρες. Σωστό αυτό που λες, αλλά εγώ είχα στο νου μου άλλη μια χώρα, την Γαλλία, όπου μετά τα ψυχολογικά τα οποία έχουν πάθει από την τελετή έναρξης του τσίρκου, η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας είχε πει ότι είναι ευπρόσδεκτη στην Ρωσία για να τους θεραπεύσουν. Για πες μας λοιπόν για το διάταγμα αυτό του Ρώσου Προέδρου. Σύμφωνα με το έγγραφο, λοιπόν, αυτοί οι ξένοι υπήκοοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή διαμονή στη Ρωσία, εκτός της ποσόστοσης που εγκρίθηκε από τη Ρώσικη κυβέρνηση και χωρίς να προσκομίσουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη γνώση της Ρώσικης γλώσσας, που ήταν κάτι πάρα πολύ βασικό, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για τη Ρωσία και νομίζω για όλα τα κράτη, της Ρώσικης ιστορίας και των βασικών νόμων. Το να κάνει τέτοια υποχώρηση η Ρωσία, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σοβαρό. Είναι θέμα υποχώρησης ή είναι θέμα ανοίγματος προς τον δυτικό κόσμο, ο οποίος δεν έχει πέσει ακόμα σε ηθικό επίπεδο, για να τους ξεκαθαρίσει ότι εμείς είμαστε εδώ για εσάς και ότι ο πόλεμος ο οποίος συμβαίνει είναι κοινός και για τη Ρωσία αλλά και για αυτούς? Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα ήθελα να μας απαντήσει ο κόσμος, γιατί εμείς πάνω κάτω τα έχουμε συζητήσει, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Είναι καθημερινές οι ειδήσεις, όχι μόνο που διαβάζουμε, αλλά που μεταφέρουμε κιόλας και στους φίλους μας. Θεωρώ ότι έχουν κρίση, είναι πάρα πολύ έξυπνοι όσοι μας παρακολουθούν. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα τις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα. Θα πες μας κάποιες λεπτομέρειες λοιπόν από την είδηση. Το έγγραφο συνεχίζει λέγοντας ότι οι αιτήσεις μπορούν να βασίζονται στην απόρριψη των πολιτικών των χωρών τους, που στοχεύουν στην επιβολή καταστροφικών νεοφιλελεύθερων ιδανικών στους ανθρώπους, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ρώσικες πνευματικές και ηθικές αξίες. Με τις παραδοσιακές δυτικές αξίες δηλαδή. Γιατί οι Ρώσοι εκεί πάνω έχουν χτίσει τον πολιτισμό τους. Βασικά και πιο συγκεκριμένα να το κάνουμε στις ελληνικές παύλα βυζαντινές αξίες. Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει τα τελευταία χρόνια ή προσπαθούν να το εξαλείψουν εντελώς οι δυτικοί. Και το βλέπουμε αυτό με πάρα πολλά παραδείγματα. Με τις διαδηλώσεις που κάνουν υπέρ των 50-100-200 φύλων, δεν ξέρω πόσα πλέον υπάρχουν, πόσα έχουμε γεννήσει σαν φύλα, με το ότι καταπολεμούν μόνιμα την αναπαραγωγή, με το ότι πολεμούν την γυναίκα, την μητέρα.
Είναι το πιο βασικό για να μπορέσει να συνεχίσει να υφίσταται ένα κράτος. Με το ότι καταπολεμούν με μεγάλο μίσος τον άνδρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, το ότι καταπολεμούν την οικογένεια, το ότι καταπολεμούν την πίστη των ανθρώπων, το ότι καταπολεμούν την διατροφή τη μεσογειακή και θέλουν να ταΐζουν σκουπίδια ή να αφήσουν τον κόσμο να πεθάνει της πείνας. Δεν έχουν αφήσει και τίποτα. Το έγγραφο συνεχίζει με αυτό που σου ανέφερα λίγο πριν όσον αφορά το κομμάτι των χωρών. Συγκεκριμένα λέει, οι αξίες καταγράφονται στα θεμέλια της κρατικής πολιτικής της Ρωσίας σε αυτόν τον τομέα, ενώ η ρώσικη κυβέρνηση αναμένεται να καταρτήσει έναν κατάλογο χωρών που επιβάλλουν ανθυγιεινές συμπεριφορές στους πολίτες τους. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να αναφέρεται και σε κάποια χώρα εδώ κοντά σε εμάς, πάνω σε αυτά τα οποία λένε οι Ρώσοι, για ένα ανθυγιεινό πολιτικό περιβάλλον, πώς το λένε ακριβώς? Ανθυγιεινές συμπεριφορές στους πολίτες τους. Υπάρχει περίπτωση να αφορά και κάποια χώρα εδώ κοντά σε εμάς αυτό? Πολύ πιο κοντά, να φαντάζομαι, από όσο μπορεί να έχεις στο μυαλό σου. Και ελπίζουμε να είναι η συγκεκριμένη χώρα μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, γιατί φαντάζομαι ότι πολλοίς κόσμος θα θελήσει να φύγει. Πολλοίς κόσμος θα θελήσει να φύγει. Εγώ θα προτείνω όμως στον κόσμο, και αφού ενδιαφέρεται ο Ρώσος πρόεδρος να βοηθήσει, ας βοηθήσει τον κόσμο όσο βρίσκεται εδώ. Δεν είναι ανάγκη να αδειάσουμε τη χώρα μας από τους εναπομείναντες ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να παραδοθούν στους παγκοσμιοποιητές, να πάνε να ζήσουν όλοι στη Ρωσία, και η Ελλάδα τι θα κάνει δηλαδή? Άμα θέλει να βοηθήσει, ας τους βοηθήσει στον τόπο τους. Βέβαια, εδώ είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι υπάρχει και η οπτική της προπαγάνδας μέσα σε αυτό, του ότι ξεκαθαρίζει η Ρωσία με ποιους είναι και με ποιους δεν είναι. Άρα καλεί όλους όσους θέλουν να αντισταθούν στην παγκοσμιοποίηση να ταχθούν στο πλευρό τους, ακόμα και να πάνε να μετακομίσουν μέσα στη Ρωσία. Το θέμα είναι, από την άλλη πλευρά, ποιοι από τους υπόλοιπους εκτός της Ρωσίας έχουν δείξει ότι είναι κατά της παγκοσμιοποίησης? Γιατί τα μέσα, όπως καταλαβαίνεις, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν προβάλλουν την εικόνα που ισχύει στην πραγματικότητα, προβάλλουν την εικόνα που βολεύει κάθε φορά. Οπότε, ποια είναι αυτά τα νέα που φτάνουν εκεί από την εκάστοτε χώρα? Έχουν όμως και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτές τις χώρες, που είναι και Ρώσοι δηλαδή, και Έλληνες του Πόντου, ας πούμε, που έχουν έρθει εδώ και έχουν επαφή με τη Ρωσία πολλοί, και μεταφέρουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Δεν νομίζω να περιμένουν οι Ρώσοι να δουν τις ειδήσεις από τα ελληνικά μέσα μαζικής εξαπάτησης για να αποκτήσουν άποψη. Σε αυτό είμαι σίγουρος. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι το συγκεκριμένο διάταγμα έρχεται και σε μία φάση που η Ουκρανία ψήφισε νόμο για να καταργήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και να φτιάξει κάτι άλλο παρεμφερές. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που δήλωσε η επίσημη εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Ξέρουμε ποιον θέλουν να λατρέψουν και επισήμως. Ξέρουμε ποιον λατρεύουν τόσο καιρό. Ξέρουμε για ποιον λόγο θυσιάζουν τους Ουκρανούς τόσο καιρό και τους Ρώσους. Τα ξέρουμε όλα. Το θέμα είναι εάν θα τους βγει. Θα το δούμε. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν να εξαφανίσουν την Ορθοδοξία από μέσα από την Ουκρανία, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν να το κάνουν, διότι δεν θα υπάρχει Ουκρανία στο τέλος, έτσι όπως το πάνε. Λοιπόν, Χριστίνα, νομίζω ότι σαν είδηση είναι σημαντική να το σκεφτεί ο κόσμος, εάν συμπεριληφθεί η χώρα μας σε μια τέτοια κατάσταση και μια τέτοια λίστα χωρών, θα πρέπει ο κόσμος να το σκεφτεί 2 και 3 φορές. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, Μάριε, είναι ότι επειδή βλέπουμε ότι τα γεγονότα τρέχουν με ασύλληπτη ταχύτητα πλέον, καθημερινά βγαίνουν καινούργια νέα, γνωρίζουμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε μέσα στο φθινόπωρο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κόσμος θα πρέπει σιγά σιγά να οργανωθεί σε πάρα πολύ μικρές ομάδες, σε μεγαλύτερες ομάδες, σαν οικογένειες, σαν χωριά. Δεν έχει σημασία το πώς θα επιλέξουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν ακόμα να δέσουν, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό που έρχεται. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι και ότι κάποια στιγμή, όπως θα χρειαστούμε εμείς βοήθεια και θα θελήσουμε να μας την δώσει ο διπλανός μας, θα πρέπει να στηρίξουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα ζητήσουν βοήθεια. Γιατί θα φτάσουν στην πόρτα μας άνθρωποι που θα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για βοήθεια.
Αυτά από μένα. Σε αυτούς όμως θα περιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι είχαν τον χρόνο να προετοιμαστούν και γλιτούσανε. Κοίταξε να δεις, Μάρη. Η λογική λέει όχι, αλλά η θρησκεία μας, αυτό που λέει είναι ναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις δεν ότι γίνεται... Σε διακόπτω, δεν μπορώ. Εσύ πιστεύεις ότι το 2-3% που θα είναι έτοιμοι, κι αν είναι το 2-3%, θα μπορέσει να βοηθήσει το άλλο 90%, ας το πω έτσι, σε γενικές γραμμές. Δεν θα μπορέσουν να σωθούν όλοι, δεν θα μπορέσουμε να τους σώσουμε όλους. Δεν μπορούν να σωθούν όλοι. Αλλά έστω και την ίστατη ώρα, εάν κάποιος ζητήσει βοήθεια γιατί έχει πραγματικά μετανοήσει σε όλα αυτά. Καλά, εντάξει, με συγχωρείς. Όταν θα έρθει η πείνα και ο πόλεμος, θα μετανοήσουν όλοι. Χαίρομαι πολύ. Το θέμα είναι ποιος θα έχει προνοήσει όμως. Δηλαδή, έχει καταλάβει ο κόσμος, και δεν το λέω σε εσένα, αυτό να το πω στον κόσμο για να ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα. Εάν συμβούν τα πράγματα έτσι όπως μας κατευθύνουν οι παγκοσμιοποιητές και γίνουν δύσκολα, έχει καταλάβει ο κόσμος ότι οι συναισθηματισμοί στην επιβίωση δεν χωράνε. Τα έχει βάλει κάτω να τα ζυγίσει. Καλό θα ήταν να το κάνει. Γιατί μπορείς να απλώσεις το χέρι σου να δώσεις ένα κομμάτι ψωμί και να σου κόψουν να σου φάνε και το χέρι. Αυτό έχει αποδείξει η εμπειρία από αντίστοιχες περιπτώσεις σε πολέμους. Αυτά έχω να πω εγώ. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Πολύ σημαντικά κανεία που μας μετέφερες. Εγώ ευχαριστώ πολύ και εσένα και όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Περιμένουμε τις απόψεις όλων στα σχόλια. Καλό βράδυ, καλή δύναμη σε όλους.